Στόχος επίθεσης από ομάδα διαδηλωτών που συμμετείχε στην πορεία για την ναυτική τραγωδία στα ανοιχτά της Πύλου έγινε χθες το βράδυ το εκλογικό περίπτερο της Νέας Δημοκρατίας στην πλατεία 1866 στα Χανιά. Μία πορεία η οποία έγινε από δίθεν δημοκρατικούς πολίτες ευαισθητοποιημένους για το τραγικό συμβάν το οποίο συνέβη έξω από την Πύλο. Δεν αντιλαμβάνομαι με ποια λογική έρχονται να κάνουν ζημιά, να απειλήσουν άτομα με ειδικές ανάγκες στο περίπτερο της Νέας Δημοκρατίας. Περίπου 15 άτομα, όπως κατήγγυλαν στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας, ξέσπασαν στο περίπτερο, το οποίο προσπάθησαν να ρίξουν, ενώ πριν απομακρυνθούν έγραψαν αντιεξουσιαστικά συνθήματα. Μάλιστα δεν αρκέστηκαν σε αυτό, αφού επιτέθηκαν σε φίλο της παράταξης που προσπάθησε να τους αποτρέψει. Η βία δεν είναι ποτέ απάντηση σε κανένα πρόβλημα. Μόνο όποιος δεν έχει επιχειρήματα καταλήγει στη βία. Η Νέα Δημοκρατία θα ξαναφτιάξει το περίπτερό της, θα ξαναμοιράσει τα ψηφοδέλτιά της και είναι έτοιμη για οποιασδήποτε μορφής διάλογο με επιχειρήματα. Την επίθεση καταδίκασαν όλοι οι υποψήφοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στα Χανιά, ενώ σε ανακοίνωσή της η ΔΕΠ τονίζει πως θα συνεχίσει να αγωνίζεται ενάντια στη βία και τη χυδαιότητα από όπου και αν προέρχεται. Τέτοιου είδους μαφιόζικες ενέργειες δεν μας πτωούν. Αντιθέτως, μας δείχνουν πόσο αναγκαίο είναι στις μέρες μας να περιφρουρήσουμε τη δημοκρατία, την ελευθερία του λόγου, το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεστε, ενώ ταυτόχρονα μας δίνει ακόμα περισσότερο δύναμη για να συνεχίσουμε να επικοινωνούμε στους πολίτες το πρόγραμμα αλλά και τις αρχές της παράταξής μας. Η Διοίκουσα Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας κάνει γνωστό ότι το περίπτερο θα παραμείνει ανοιχτό. Η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να είναι θεματοφύλακας της δημοκρατίας, της προόδου, της ευημερίας, της ανάπτυξης και της ελευθερίας του λόγου στην πατρίδα μας, δίνοντας καθημερινά μάχη ενάντια στο σκοταδισμό, στη βία, στον μπάχαλο και στην ανομία που κάποιοι θέλουν να επιβάλλουν. Στην ανακοίνωση, η ΔΕΠ υπογράμμισε ακόμη ότι η ομάδα που επιτέθηκε στο εκλογικό περίπτερο κατέστρεψε εκλογικό υλικό, ενώ προφυλάκησε, εξύβρισε και απείλησε μέλη της, τραμπουκίζοντας νεαρό κορίτσι.